Καλημέρα κύριε Κατσότε, καλημέρα κύριε Βουλευτά. Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί. Ζήτησα να σας έχω, ζήτησα να έχω έναν εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος, γιατί ήταν προγραμματισμένο και συζητήθηκε άλλωστε χθες στην Βουλή η επίκαιρη ερώτησή σας για την προστασία του εισοδήματος εργαζομένων, την αύξηση βασικού μισθού και την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Εδώ θέλω να κάνω μία ερώτηση. Η καταρρίξη της εισφοράς αλληλεγγύης και η μείωση των εισφορών που θα δώσουν κάποιες, έστω μικρές, αλλά κάποιες αυξήσεις, θα δουν από τον Ιανουάριο οι μισθωτοί καταρχήν μια άνοδο στο εισόδημά τους. Δεν είναι μια θετική κίνηση? Κοιτάξτε κύριε Νερέδη, όχι δεν είναι. Η κυβέρνηση απέρριψε για μια φορά ακόμη ένα αίτημα το οποίο το θεώρησε μαξιμαλιστικό τώρα, αυτό την επαναφορά του κατώτερου μισθού σε 751 ευρώ. Ενώ υπήρχε αυτό, έτσι αμείβονταν οι εργαζόμενοι πριν το 2012. Τώρα η κυβέρνηση το θεωρεί μαξιμαλιστικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο στόχος δεν είναι η αύξηση του κατώτερου μισθού, όπου αν θέλετε είναι η βάση για να αυξηθούν οι συλλογικοί μισθοί. Είναι η βάση για να αυξηθεί το επίδομα ενεργείας, τα επιδόματα, τα διάφορα άλλα επιδόματα. Άρα λοιπόν η ίδια κυβέρνηση αποκαλύπτει τον στόχο της, ότι θέλει να διατηρήσει ή και να μειώσει ακόμα περισσότερο τον κατώτερο μισθό, τους μισθούς συνολικά, στα επίπεδα του κατώτερου, ίσως και κάτω από αυτό. Λέω και κάτω από αυτό, γιατί δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου οι εργαζόμενοι παίρνουν και κάτω από τα 650 ευρώ που είναι τώρα ο κατώτερος μισθός. Και αυτοί είναι όλοι αυτοί που έχουν ελαστικές μορφές απασχόλησης, είναι αυτοί που αν θέλετε θα είναι ακόμη πιο περισσότερο το επόμενο διάστημα, λόγω και της πρόθεσης της κυβέρνησης να καταργήσει το 8ωρο, να θεσπίσει 10ωρο, να καταργήσει την αμοιβή των υπεροριών. Μάλιστα. Άρα και λοιπόν η κυβέρνηση επιχειρεί να παραπλανήσει έναν κόσμο ότι δήθεν παίρνει μέτρα για τη στήριξη του εισοδήματος των εργαζομένων, ενώ το έχει ήδη τσακίσει. Ναι. Αναφερθήκατε στο 8ωρο και μάλιστα είπατε, μιλήσατε για 10ωρο. Δεν ξέρω αν είναι απερχιωμένη αντίληψη για το ωράριο ή εν πάση περιπτώσει η τεχνολογική πρόοδος μας έχει ξεπεράσει, αλλά βλέπουμε αυτή την περίοδο, την περίοδο της πανδημίας, μια πραγματικότητα. Υπάρχει η δυνατότητα με την τεχνολογία να δουλεύεις από το σπίτι σου ή από όπου αλλού βρίσκεσαι και περισσότερο, και όχι μέσα σε στενά όρια ωραρίου. Δηλαδή μπορεί να δουλεύεις και περισσότερες ώρες ίσως, αλλά και λιγότερες ώρες και σπαστά και με διαφορετικούς άλλους τρόπους. Δηλαδή λέω, μήπως η αιμονή σε μια λογική της προηγούμενης τεχνολογικής, πριν την τεχνολογική επανάσταση, σε μια λογική 8ωρου είναι ξεπερασμένη? Κοιτάξτε, αυτό επιχειρεί βέβαια να μας πείσει συνολικά η κυβέρνηση ή το ΟΣΕΒ, το κεφάλαιο, οι μηχανισμοί του, ότι σήμερα πάμε σε άλλη μορφή εργασίας. Κοιτάξτε, το 1886 ακόμη το Σικάγο, όπου εκεί εκτελέσανε και όλους αυτούς τους αγωνιστές εργαζόμενους, αλλά και τους από αυτούς. Λοιπόν, τι λέγανε, 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ό,τι θέλουμε εμείς και 8 ώρες ύπνο. Ναι, μα θα σας απαντήσει κανείς ότι τα δεδομένα, τα τεχνολογικά ήταν εντελώς διαφορετικά. Αυτό ήταν μια επαναστατική κίνηση, ένας επαναστατικός στόχος που κατακτήθηκε από το εργατικό κίνημα, αλλά με άλλα δεδομένα, έτσι. Ακούστε, βεβαίως, με άλλα δεδομένα. Όμως σήμερα, για πέστε μου, το 10ωρο, το 12ωρο που δουλεύουν με την τηλεργασία, το ότι στέλνουν mail η επιχείρηση 12 ώρα το βράδυ και λέει θέλω να μου απαντήσεις. Το ότι είναι ο ελεύθερος χρόνος και ο εργάσιμος χρόνος δεν έχει καμία διάκριση. Είναι όλος ανήκει στην επιχείρηση. Αυτό είναι πρόοδος, είναι οπισθοδρόμηση. Όταν λοιπόν ο εργαζόμενος είναι σε 24 ώρη βάση στην υπηρεσία της επιχείρησης, είναι πρόοδος ή οπισθοδρόμηση. Ο εργαζόμενος πρέπει να έχει ελεύθερο χρόνο να ασχοληθεί με το παιδί του, με τα χόμπι του. Λοιπόν, αυτά λοιπόν σήμερα τα στερείται. Γιατί λέει έχουμε την τεχνολογική
εξέλιξη. Βεβαίως, εμείς είμαστε υπέρ της τεχνολογικής εξέλιξης. Αυτή όμως είναι στην υπηρεσία του μεγάλου κεφαλαίου. Και τι κάνει, υποδηλώνει ακόμα περισσότερο τον εργαζόμενο σε αυτή την προοπτική του να αυξηθεί η παραγωγικότητα, η αποδοτικότητα του εργαζόμενου. Γιατί ένας με τηλεργασία είναι στο σπίτι του, είναι τα παιδιά του μαζί. Λοιπόν, δεν μπορεί, πώς να έχει ελεύθερο χρόνο, δεν μπορεί να αρρωστήσει και να αρρωστήσει πάλι. Καταργείται ουσιαστικά η άδεια ασθενείας και την μπορεί να βγει από το σπίτι. Λοιπόν, δεν μπορεί να έχει χρόνο δικό του. Θα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή, πώς το λένε, στην υπηρεσία του. Ακόμη η κόρη του ματιού του, αν φύγει από την οθόνη, λοιπόν, αυτό θα ελέγχεται από την επιχείρηση. Λοιπόν, πάμε σε μία λογική δουλείας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν ο εργαζόμενος συνολικά δεν έχει να κερδίσει, έχει να χάσει τη ζωή του με όλη αυτή την εξέλιξη, όπως αν θέλετε τη θέλουν σήμερα οι βιομήχανοι, οι άμποροι, οι εργοδότες, οι επιχειρηματικοί όμιλοι, και υλοποιεί αυτούς τους σχεδιασμούς η κυβέρνηση μέσα από την ρύθμιση που θέλουν για την τηλεργασία, για τις νέες μορφές απασχόλησης, για τη γενίκευση της μερικής απασχόλησης. Θέλουν να δουλεύουν οι εργαζόμενοι όποτε δουλειά η επιχείρηση και να τους πληρώνουν όσο θέλουν και όποτε θέλουν. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Γατσότη, σε ένα θέμα που αφορά τους πάντες και είναι δεν είναι άλλο την πανδημία, τον κορονοϊό. Το φως στο βάθος του τούνελ που ίσως φαίνεται από τα εμβόλια, ελπίζουμε. Θα κάνετε το εμβόλιο εσείς προσωπικά? Βεβαίως, εμείς θα κάνουμε εμβόλιο, γιατί η επιστημονική κοινότητα, αν θέλετε, έχει ήδη διασφαλίσει, μάλλον επιβεβαιώνει ότι είναι ασφαλές το εμβόλιο, και βεβαίως θα κάνουμε και το εμβόλιο. Ωραία. Το θέμα όμως δεν είναι εκεί, μέχρι να φτάσουμε στο εμβόλιο. Έρχεται από ό,τι φαίνεται ρίσδυμα ανοχημερών εβδομάδων. Έρχεται. Αλλά όμως και με το εμβόλιο να κάνεις, θα υπάρχει ένας χρόνος μεγάλος όπου να αποκατασταθεί μια κατάσταση. Σωστά. Μέχρι τότε λοιπόν πρέπει να γίνει, αν θέλετε, να πάρουν όλα εκείνα τα μέτρα προκειμένου να προστατευτεί η υγεία και η ζωή του. Φαντάζομαι συμφωνείτε με το γεγονός ότι το εμβόλιο θα είναι δωρεάν και βεβαίως όχι υποχρεωτικό, όποιος θέλει, αν και οι περισσότεροι πρέπει να το κάνουμε. Δηλαδή εσείς ως κόμμα τοποθετήστε υπέρ των επιστημονικών υποδείξεων και καλείτε τον κόσμο να εμβολιαστεί, αλλά νομίζω ότι λέτε θετικά, στέκεστε απέναντι στο ότι θα είναι δωρεάν, έτσι δεν είναι? Εμείς λέμε ότι πρέπει να είναι δωρεάν συνολικά κάθε υπηρεσία υγείας που προσφέρεται στον εργαζόμενο, στο λαό μας, όπως και το φάρμακο. Είναι ένα κοινωνικό αγαθό και δεν μπορεί να γίνεται εμπόρευμα. Όπως είδαμε ότι έγινε τώρα στην περίοδο της πανδημίας, ακόμη και η πανδημία, ένας πόλεμος δηλαδή, που τον δίνει η κυβέρνηση και ο λαός, έχουμε όμως απέναντι τον εχθρό, που είναι το ιδιωτικό τομέα της υγείας, ο οποίος μέσα σε αυτή την πανδημία κερδοσκόπησε σε βάρος της ίδιας της ζωής του λαού μας. Γιατί είδατε ότι η κυβέρνηση αρνήθηκε να κάνει επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας, πραγματική επίταξη. Αντίθετα, έδωσε χρήμα μπόλικο. Αρνήθηκε τα τεστ να είναι δωρεάν στον κόσμο και τα παρέδωσε στους διάφορους επιχειρηματικούς ομίλους. Αρνήθηκε να κάνει νέες μονάδες εντατικής θεραπείας και πλήρωσε από 800 ευρώ, 1.700 ευρώ την ημέρα για το κρεβάτι σε αυτούς, στον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Αρνήθηκε να ανοίξει τα νοσοκομεία που έκλεισε για να μην υπονομεύσει την ιδιωτική υγεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν, εμείς είμαστε ενάντια στο εμπόρευμα υγεία, είμαστε υπέρ του δημόσιου αγαθού της υγείας και αυτό στηρίζουμε, αυτό αγωνιζόμαστε και δώσαμε μάχη και θα δίνουμε μάχη διαρκώς για τη ζωή του ίδιου του λαού μας. Ο κύριος Κουτσούμπας, Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός σας, δίνει σήμερα μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στον συνάδελφο Τάσο Παπά στην εφημερίδα των συντακτών. Σε κάποιο σημείο υπογραμμίζει ότι γενικότερη πολιτική συνεργασία ανάμεσα στο ΚΚΕ, σας διαβάζω τα λόγια του κ. Κουτσούμπα, και άλλα κόμματα της αστικής αντιπολίτευσης, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, το ΜΕΡΑ25, κατηγορηματικά σας τονίζω, λέει, ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και τις στοχεύσεις του ΚΚΕ. Αυτό φυσικά δεν αφορά τους ψηφοφόρους και οπαδούς αυτών των κομμάτων, με τους οποίους δεν μας χωρίζει τίποτα. Αυτό μπορεί να το διαβάσει κανείς κάπως αντιφατικά. Δηλαδή, με τα κόμματα αυτά που τα λέτε
κομμουνιστική αντιπολίτευση, ΣΥΡΙΖΑ, ΜΕΡΑ25 και ΚΙΝΑΛ, δεν θα συνεργαστούμε, αλλά οι ψηφοφόροι του μπορεί να έρθουν σε εμάς. Δεν είναι, θα σας έλεγε, και αντιφατικό, ίσως και μικρομεγαλισμός να κρύβεται πίσω, θα μπορούσε να σας καταγγελώσει κανείς ότι κρύβεται πίσω από μια τέτοια διατύπωση. Κοιτάξτε, κύριε Αναγιάδη, εμείς έχουμε σαν ΚΚΕ μια μεγάλη ιστορία και τη μελετούμε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν μπορούμε σε επίπεδο τέτοιο, σε πολιτικό επίπεδο, πολιτική συμμαχία να το πω έτσι, να ενώσουμε το δυνάμεις του ΚΚΕ με δυνάμεις που αν θες στηρίζουν τον αγώνα και την εξουσία της αρχατής τάξης, με δυνάμεις οι οποίες στηρίζουν την εξουσία των επιχειρηματικών ομίλων του κεφαλαίου. Είναι δυνατόν να ενώσει δύο τέτοιες δυνάμεις να έχουν κοινή πορεία? Κοινή πορεία μπορεί να έχουν τα άλλα κόμματα, τα οποία θέλουν αυτή τη μορφή οργάνωσης οικονομίας, την ελευθερία της αγοράς, που θέλουν να υπάρχουν επιχειρήσεις και να εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους, που θέλουν φτηνή εργατική δύναμη, που θέλουν τσακισμένα δικαιώματα. Αυτές οι δυνάμεις, όπως είδατε, ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο μαζί, όλα τα μνημόνια τα στηρίζουν μαζί. Τώρα είναι η έκθεση Πισαρίδη, που είναι ένας οδικός χάρτης, όπως λέει η κυβέρνηση, όπου θα οδηγήσει τη χώρα στην ανάπτυξη. Στηρίζουν λοιπόν τα κόμματα και αυτή την προοπτική, γιατί στηρίζουν τις ανάγκες του κεφαλαίου, οι οποίες στέκονται απέναντι στις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού. Αυτή η πολιτική δημιουργεί την ανεργία. Αυτή η πολιτική δημιουργεί τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Αυτή η πολιτική δημιουργεί και τους πολέμους και το αίμα που χύνεται των λαών. Γιατί πάει μαζί με τους ανταγωνισμούς, τις αντιθέσεις, με τις συμμαχίες που θέλει η ίδια στη τάξη. Μέσα στο ΝΑΤΟ, ναι. με αποστολές και τα λοιπά, για να μπορεί να μοιραστεί, να πάρει από τη λία του πλούτου των χωρών όπου κάνουν επεμβάσεις οι ισχυρές συμπεριληπτικές χώρες. Λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε λοιπόν με αυτές τις δυνάμεις. Βέβαιως προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο που ακολουθεί αυτές τις δυνάμεις και μέσα στο κίνημα να όντως να υπάρχει μια πορεία κοινή. Για παράδειγμα, να μπούμε εμπόδιο στην κατάργηση του οκταώρου. Απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο. Πρωτοστατούμε σαν κομμουνιστές. Όμως δεν διακρίνουμε τους εργαζόμενους σε νεοδημοκράτες, σε πασόκους, σε σιριζαίους κτλ. Τους καλούμε όλους να παλέψουμε σε αυτή τη γραμμή. Οι εργαζόμενοι ήδη θα βγάλουν συμπεράσματα από τη στάση αυτών των κομμάτων. Το ποιος υπερασπίζεται τα δικά του δικαιώματα, ποιος υπερασπίζεται τον αγώνα για τις δικές του ανάγκες και ποιος από τα κόμματα αυτά υπερασπίζονται τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρξει μια τέτοια, αν θέλετε, στην κορυφή, όπως λέμε, με τις ηγεσίες αυτών των κομμάτων, μια κοινή πορεία. Βεβαίως με τον κόσμο κάτω τους καλούμε σε έναν αγώνα να συμπορευτούν με αυτούς τους στόχους του ΚΚΕ, που είναι στόχοι ζωής για τον ίδιο το λαό μας. Που είναι σε αντίθεση, βέβαια, με τα άλλα κόμματα που στηρίζουν τους στόχους του κεφαλαίου. Κατανοητό. Κύριε Κατσότη, ξέρετε, υπάρχει ένας κανονισμός παραπέντε, άντε παρατέσσερα που πάμε τώρα, πρέπει να βγούμε, ναι, να αριστεί το στούντιο για λόγους ασφαλείας, για λόγους υγείας όλων μας. Ναι. Οπότε, σας ευχαριστούμε. Χρήστος Κατσότης, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, εκλεγόμενος στον νότιο τομέα της Παλιάς Β' Αθηνών.